σήμερα βρίσκομαστε στο κέντρο της Αθήνας με ένα και μοναδικό σκοπό. Να ανακαλύψουμε μαζί το πιο λουλουδάτο, μαγικό, ρομαντικό, υπέροχο μαγαζί της πόλης με τα πιο τέλεια γλυκά. Γεια, έλατε! Ρόζο γλυκό του κόσμου. Λοιπόν, ήθελα πάρα πολύ καιρό να έρθω, τα κατάφερα. Επιτέλους, και ήρθα στο Ελλήν και ήρθα σε αυτό το απίθανο κορίτσι. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, έκανα ανακάλυψη του διάστο, για σε του catwalk, ανακάλυψα αυτό εδώ το πλάσμα το υπέροχο. Και έτσι το οποίο έχω ξεδελαθεί μαζί του. Δηλαδή, και στα πλαίσια ότι αυτό το κανάλι εδώ θέλει να βγάλει και ένα κοινωνικό μήνυμα. Να δείξει τι ωραία πράγματα που κάνουν άνθρωποι με ωραίες ιδέες. Και α μην είναι ο τομέα του, και α αλλάξουν τομέα, και α μην έχουν πέσει ακριβώ αυτό, όπω και εγώ, έτσι και αυτό το κορίτσι. Εμπνεύστηκε αυτό εδώ το υπέροχο πράγμα. Αυτό το χώρο τον απίστευτο, απίθανο, που νιώθω ότι εξωτερικό, δεν είσαι Ελλάδα πια. Και είναι μαγικό. Και απέστε μου όλα. Έχω τρελαθεί, θέλω να πάντα. Λοιπόν, αρχικά εσύ είχε σχέση με το χώρο της εστίας. Καμία σχέση. Έχω σπουδάσει διατροφολογία, τελείως άσχετο. Ορίστε. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ τα λουλούδια, καλοκαίρι, άνοιξη. Α, κατάλαβα, τρελαίνομαι. Και εμένα. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα να φτιάξουμε ένα χώρο που να μπορεί να απολαύσει τον καφέ σου, το πρωινό σου, να διαβάσει το βιβλίο σου στο κέντρο της πόλης και να είναι όλο το χρόνο καλοκαίρι. Ανθισμένο. Καλά, δεν υπάρχει πιο έτσι δροσερό, ανθισμένο, λουλουδάτο. Όχι μόνο κοριτσιστικό, να έρθει και εγώ, αλλά και πολύ κοριτσιστικό μέρος. Δεν είναι μόνο κοριτσιστικό, αλλά πραγματικά αν θες να κάνεις ένα κάτι με τις φίλες σου, ωραίο, τα μπατσελορέτ σας, τα γυρέθλιά σας, τα συστακίνα σας, είναι και εδώ. Πες μου αυτά τα λουλουδάκια όλα τα απελθανά, που είναι πολύ δύσκολο να βγει τόσο τέλειο το αποτέλεσμα, πώς τα φτιάξα. Είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι του μαγαζιού, εννοείται. Έγινε ειδική κατασκευή, είναι μισά αληθινά, μισά ψεύτικα. Ένα-ένα τα τοποθετήσαμε, μας πήρε πάρα πολύ καιρό για να γίνει ειδική. Κάποιος είδα στο Instagram ότι είπα δεσκευή. Ναι, ένα-ένα. Άστο πως έχουμε βάλει. Αυτό είναι το τρίλο πράγμα που είχε πετύχει. Που κάθε κορίτσι θέλει να έρθει να βγάλει φωτογραφίες από το μαγαζί. Αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή. Έπρεπε να είναι τα πάντα στα κρατικά. Είναι. Από τα pancakes σχήμα καρδιάς. Ροζ καφέ. Το τέλειο γλυκό εδώ, πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω πώς έχω πεθύνει τόση ώρα που κάνουμε το κίτσμα και δεν το έχω πάει. Θα πάρουμε όλα μετά. Καλά μετά. Θα πάρουμε και δεύτερη τρίτη. Αυτό, έτσι πω γευστικά, ήθελα να είναι και στα κλασικά. Να βγάζουμε το story μας, το καφέ μας που πίνουμε στο το κουτσούμε στο κλασικό, χωρίς να αλλάξει λέξη. Αλλά να μπορούσε να το πεις σε ροζ. Έχει εδώ ρε παιδιά ροζ καπουτσίνο. Είναι δυνατόν, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Το είδα στο Instagram και τρελάθηκα. Πώς το εμπνεύστηκες αυτό το πράγμα με το ροζ καπουτσίνο? Ροζ καπουτσίνο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο καφές. Με λάτρες, δεν το συζητώ, του καλού καφέ. Και ήθελα το κλασικό μας το καπουτσίνο ή το λάτε μας να το πίνουμε και σε ροζ χρώμα. Γιατί... Συμφωνώ απόλυτα. Ξέρεις ποιο είναι το πολύ σημαντικό σε αυτό το μαγαζί? Πέρα ότι όλοι εδώ στην Αττική, καλά και σε όλη την Ελλάδα φαντάζομαι ότι μόλις έχονται μια εκδρομή στην Αθήνα θα έρχονται εδώ για τη φωτογραφία τους. Και ο ξένος που έρχεται, ο τουρίστας, είναι ένα μέρος του παιδί μου το οποίο ο ένας τον άλλο, ξέρεις, από στόμα σε στόμα, πιστεύω ότι θα είναι βασικό το να έρθει εδώ να βγάλει τη φωτογραφία του. Δηλαδή, έχει προσθέσει κάτι και στην εικόνα της Αθήνας. Ναι, αν και είμαστε λίγους μήνες που έχουμε ανοίξει, έχει γίνει ήδη spot. Είναι το hot spot. Ναι, δεν υπάρχει πιο hot. Έξω έχουμε βάλει μπουκαμβίλια. Θα πάω να κάνω κούνια μετά. Εννοείται. Αυτή η κούνια δηλαδή, νομίζω έχει φωτογραφηθεί και πολύ μεγάλη Ακρόπολη. Πραγματικά νομίζω. Τίποτα, μόλις κλείσει και χρόνο, δεν το συζητώ. Θα είσαι φωτογραφία πιο πολύ από το περισσότερο αξιοθέατο της Αθήνας στο μαγαζί αυτό. Πραγματικά.
εντάξει, αυτό ήταν το κοντανή τη άνετα, να έχει να απολαύσει το καφέ σου και να είσαι στο περιβάλλον να χαλαρώσει. Το καφεδάκι, το τσάι σου. Απίθανα και το τσάι. Καλά, εγώ τρελαίνομαι που επειδή είμαι πολλέ φορέ σε τέτοια μέρη, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, δίνουν σημασία σε όλο το περιβάλλον. Που να πει όλο αυτό, wow, να πάω να πω φωτογραφία εδώ. Και μετά να μην πίνει. Και δεν είναι τίποτα ωραίο. Και εδώ, όχι απλά είναι ωραίο, είναι και υγιεινά. Δεν είναι φουλ παχυτικά, είναι υγιεινά, είναι προσεγμένα. Ψαγμένε πολύ και οι ποικιλίε του καφέ και του τσαγιού. Φυσικά, δηλαδή και χρωματίζουν το γάλα γιατί είναι φυσικά προϊόντα. Είναι απίστευτο και μόλι και το κορίτσι μου πρέπει και τα γλυκά είναι πολύ προσεγμένα τα υλικά του. Και δεν είναι και πολύ γλυκά αν το δοκιμάσεις μετά. Θα δεις ότι είναι πολύ light. Αυτό πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Δηλαδή η κάθε λεπτομέρεια, και θα το πω και αυτό, από το σουπλά που έχει μπει από κάτω μέχρι την χαρτοπετσετούλα. Από το σκαμπουδάκι που θα έρθει από το τραπέζι μέχρι το είναι όλα ένα και ένα. Μέχρι το σημείο τη τοπική είναι σε δικό τα πράγματα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να το βάλετε πρώτο στην checklist των του τι πρέπει να κάνει. Ναι, είναι τέλειο. Είναι τέλειο, είναι φανταστικό. Όταν αυτό πέρα όλο το φτιάξει είναι κάτι πολύ μεγάλο. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο θέλει έτσι πολύ χάρος, τόλμη και παίρνει σαν μεγάλο ρίσκο. Αν της άνθρωσε λίγο, δεν σε άνθρωσε, ξεκίνησες να λες πάω να το κάνω. Δεν είναι ότι υπήρχε άνθρωπος, αλλά τελικά είμαι του ρίσκου. Αυτό είναι καλό. Έτσι πρέπει να είμαστε στη ζωή. Γιατί αλλιώς... Αυτό. Και η ιστορία μας έχει δείξει ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες, είτε σε μπραντ, είτε σε μαγαζιά, ήταν περισσότερες περισσότερα ποσοστά αποτυχίας. Και τελικά βγήκε κάτι καλό. Ναι. Μα αν δεν κάνεις και δύο-τρία πράγματα που μπορεί να αποτύχεις, δεν θα φτάσεις να το αποτύχεις ποτέ. Και η αποτυχία είναι κάτι που λοιπόν, γνωρίζοντας αυτό το κορίτσι που το έχω όχι κατασυμπαθήσει, λατρέψει, ξέρεις τι μου αρέσει, ότι είσαι τόσο ζεστό πλάσμα που έχεις βγάλει όλη αυτή την ενέργεια στο μαγαζί και τη νιώθει όλη αυτή. Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό πιστεύω η ενέργεια που σου βγάζει ένας χώρος. Για να πας, ας πούμε, για καφέ ή για πρωινό. Και το έχεις θέλει. Θέλει. Α, λοιπόν, θα έρθει στο mail. Καλά, εννοείται. Δεν τελειώσαμε εδώ. Εν τω μεταξύ γνωριστήκαμε εκεί. Εγώ εκείνη την περίοδο δεν έχασα τα νύχια μου. Έχασα τα νύχια τα κορίτσια. Δείτε, είναι ακόμα τέλεια. Απίστευτο. Και έχουμε περάσει δύο εβδομάδες, παιδιά. Δύο εβδομάδες δεν είναι από τότε. Είχα τρελαθώ. Έχεις και απίθανο χέρι. Εγώ θα γίνει το μοντέλο μου το κορίτσι αυτό. Θα έρχεται στο link να κάνουμε και vlogs για νύχια και στυλ και σχέδια και όλα. Εμείς θα ανοίξουμε και καφέ με νύχια. Έλαντε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα συνδυασμό καφέ με νύχια, αλλά να σου πω κάτι, είμαστε και δύο καλοκαιριού. Να μην το κάνουμε Ελλάδα, να το κάνουμε και Λος Άντζελες. Κάνει πάντα καλοκαίρι. Να πηγαίνουμε με τα ρόλερ μας από τα σπίτια. Αλλά όχι να ξεκινάμε, να σταδιόμαστε σε ένα σημείο με τα ρόλερ μας και να πηγαίνουμε με τα νύχια. Θα πάρουμε και σορτί, θα φτιάξεις ένα σορτί, θα φτιάξεις, πώς τα λένε, αυτά τα to go τα κουπάκια. Να είναι ένα σορτί με τα ρόλερς μας, ώστε όταν πηγαίνουμε εκεί, Μαλιμπού Beach, θα κάνουμε την βόλτα μας, θα είμαστε όπως πρέπει. Κορίτσι μου λατρεμένες, ευχαριστώ πάρα
πολύ. Ήταν μια τέλεια, απίθανη εμπειρία. Να, αν δεν έχετε έρθει, πιστεύω ότι έχετε όλοι, να έρθετε. Η εμπειρία είναι απίστευτη εδώ στο Ελίς. Θα το πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Περιμένουμε και την ευτυχία να ξανάρθει στο κανάλι. Κάντε like, subscribe για να δείτε πότε θα βγει το επεισόδιο με την ελληνική και το επόμενο. Σας φιλώ πολύ. Γεια!